Εκτενείς αναφορές τόσο στην μεθοδολογία όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά έκανε ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τα ωφέλη που προκύπτουν από την αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιού τύπου με έξυπνα οδοφωτιστικά, κάτι που είναι συγκεκριμένο, όπως είπε, εφαρμόζεται ήδη σε όλη την Ελλάδα, ενώ όλες οι διαδικασίες ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Αργυρόπουλου, ο κ. Αντωνακόπουλος μίλησε για έργο αναβάθμισης και προσαρμογής του δημοτικού φωτισμού, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες αλλά και την τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί, και τάχθηκε απέναντι σε οργανωμένα, όπως είπε, κέντρα παραπληροφόρησης και λάσπης που έκαναν πάλι την εμφάνισή τους. Έχει 70% εξοικονόμηση, όπως αυτό έχει επιβεβαιωθεί μέσα από τη λειτουργία συστήματος LED τα τελευταία χρόνια σε δήμους και περιφέρειες που έχουν χρησιμοποιήσει, και τρομερή μείωση του διοξιδίου, του εκπαιμπόμενου διοξιδίου του άνθρακα, και επιπλέον οικονομικά συμφέρει το Δήμο, διότι μέσα από τις διαδικασίες που γίνεται αυτή η προμήθεια υπάρχει τρομερή μείωση του κόστους. Πρόκειται λοιπόν εδώ περί ενός σχεδίου όπου έχει πυλώνας και μέσα στην υπηρεσία. Γι' αυτό έτσι, είμαι ο κακός της δουλειάς, έτσι, διότι προσπαθώ, έτσι, έχω αντιληφθεί και έχω αποκαλύψει ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι συνεργάζονται, όπως έγινε και με το 1-400. Υπηρεσιακοί παράγοντες πήγαν προφανώς νύχτα και έριξαν ένα ψεύτικο χαρτί κάτω από ένα δικηγορικό γραφείο. Ο Δήμαρχος Πύργου αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου, στη σύνταξη μελέτης που ελέγχθηκε, παραλήφθηκε και πληρώθηκε σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες ήδη από το 2020. Πρόκειται, όπως είπε, για σύμβαση προμήθειας με ονομασία Σύμβαση Αναβάθμισης Ενέργειας, που με βάση τις οικονομοτεχνικές μελέτες είναι η καλύτερη μορφή χρηματοδότησης. Εδώ υπάρχει ιστορικό στο θέμα αυτό και πολιτικό δέσμευσή μας, και υπάρχει και συνεχής διαδικασίες στο Δήμο, όπου με εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων και οι δύο διευθυντές των τεχνικών υπηρεσιών μέχρι σήμερα έχουν εισηγηθεί αυτόν τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας, και συλλογικά όργανα έχουν αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή. Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, όπως τόνισε ο κ. Αντωνακόπουλος, δεν έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει το έργο αντικατάστασης, τονίζοντας παράλληλα πως είναι λάθος ή ψευδής οι ισχυρισμοί περί απόδοσης σε ιδιώτη της ίσπραξης τελών, περί μη συμφέρουσας οικονομικά λύσης, περί δυνατότητας του προσωπικού του Δήμου να υλοποιήσει το έργο. Το κείμενο του Συλλόγου είναι κατάπτυστο, για παράδειγμα. Είναι κατάπτυστο το κείμενο αυτό. Κατάπτυστο. Τους το επιστρέφω. Εκφράζει την ποιότητά τους και ως υπαλλήλους κάποιοι που το υπέγραψαν, γιατί είναι γνωστή εδώ, σας λέω, στον πύργο, ποιος είναι και τι. Είναι γνωστή. Ξέρουμε τι έκανε ο καθένας και τι κάνει. Όλες οι υπηρεσίες είναι αποδυναμωμένες. Στον πύργο έχουμε 3 ηλεκτρολόγους. Ανά πάσα στιγμή υπάρχουν 2. Έχουν άδειες, έχουν αρρώστιες, έχουν. Έχεις 2 ηλεκτρολόγους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν τα πτυχία που πρέπει. Δηλαδή, σου λένε, και αυτό να προκύπτει από το καθηκοντολόγιο, δεν μπορώ να ελέγξω. Εγώ βάζω τη λάμπα, αλλά δεν μπορώ να ελέγξω αν ανάβει. Διότι για να επιλέξεις, για να το επιβεβαιώσεις, πρέπει να πάρεις ένα ηλεκτρόδιο να συνδέσεις το σύρμα της ΔΕΗ με το ντουί εκεί. Αυτό λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, διότι δεν έχουμε το πτυχίο των αντάλλων. Άρα, δουλευόμαστε δηλαδή, έτσι. Οι μισές λάμπες που μπαίνουν μπορεί να μην δουλεύουν, διότι δεν ξέρω αν έχω ρεύμα το σύστημα. Το δεύτερο είναι, έχουμε τα μηχανήματα, έτσι, τα καλαθοφόρα. Με την τεχνική υπηρεσία να τα στέλνει στα συνεργεία, μέσω άλλων υπηρεσιών, δηλαδή έχουμε συνέχεια ζημιές στα μηχανήματα. Αυτή είναι, 5 μήνες είναι το ένα καλαθοφόρο. Το επιβλέπουν οι πάλι. Αυτή είναι η δυνατότητα, μέχρι εκεί μπορούν. Το άλλο κάθε τρίτη μέρα χαλάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε καν τις λάμπες. Και τι κάνουμε? Το ομολογεί και η ίδια υπηρεσία ότι ανεπαρκούν, και δίνουμε μικρές εργολαβίες έξω σε ιδιώτες για να αλλάζουν τις λάμπες. Τι θα πρέπει, να αφήσουμε τους πολίτες όμοιρους στα σκοτάδια? Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Αργυρόπουλος από την πλευρά του υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα θα είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ορισμένοι, είτε αιρετοί είτε υπηρεσιακοί, προσπαθούν να αφήσουν σκιές, αλλά σε αυτή τη δημοτική αρχή είναι όλα στο φως πραγματικά. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή την εκδοχή της μελέτης, γιατί θεωρούμε ότι είναι, και είναι, όχι θεωρούμε, είναι πιο συμφέρουσα για το Δήμο μας. Κάτι το οποίο κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι μάλλον, η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και των περιφερειών που προχωρούν σε ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε σε αυτό τον διαγωνισμό,
όλα όσα λέγονται και ακούγονται ή ψιθυρίζονται κτλ. Κτλ. Δεν μας αγγίζουν και δεν μας αφορούν και το αποτέλεσμα θα το χαρεί και θα το έτσι θα είναι προς όφελος της κοινωνίας μας και των συμπολιτών μας.